Οι καθαρίστριες στο νοσοκομείο Τρικάλων που απασχολούνται μέσω ιδιωτικής εταιρείας για μία ακόμη φορά είναι στο περίμενε, αν και έχουν να πληρωθούν ένα εξάμηνο περίπου. Κανείς δεν τους έχει ενημερώσει τι μελιγενέστε και παραμένουν προβληματισμένες, αφού δεν είναι η πρώτη φορά που βιώνουν αντίστοιχο πρόβλημα και καθυστερήσεις στις πληρωμές τους. Το ερώτημα τι είδους συμβάσεις υπάρχουν μεταξύ του νοσοκομείου και της ιδιωτικής εταιρείας παραμένει αναπάντητο εκ μέρους της διοίκησης του νοσοκομείου, αφού σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για συμβάσεις που έχουν νομικά κενά. Στο νοσοκομείο Τρικάλων δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό, αλλά εργολαβία. Και το αποτέλεσμα, μια σύμβαση στον αέρα, αφού έχει μεγάλα κενά, μισθή των 400 ευρώ, απλήρωτες για μήνες οι εργαζόμενες και το τραγικότερο όλων, για να πάρουν τα δεδουλευμένα τους, οι εργαζόμενες κάθε 3-4 μήνες. Μία ή δύο από αυτές πηγαίνουν στον επόπτη εργασίας, καταγγέλνουν το ότι είναι απλήρωτες, ο επόπτης κάνει συστάσεις, πληρώνονται το προσωπικό και αυτές που πήγαν στον επόπτη απολύονται. Αυτή είναι η κατάσταση και επιτέλους η διοίκηση του νοσοκομείου θα πρέπει να πάρει θέση στο ζήτημα που για πολλωστή φορά προέκυψε.